Δευτέρας 30 Ιανουαρίου, βρισκόμαστε έξω από την παλιά κεραμουργία στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Είναι η στιγμή όπου οι αγρότες οι οποίοι μαζεύτηκαν τόσο από την πόλη της Αλεξάνδρειας όσο και από άλλους δήμους, κυρίως από τον Δήμο Αντιγονιδών σήμερα το πρωί εδώ στην κεραμουργία, ξεκινάνε και μεταφέρονται 2-2-3-3 τα οχήματα προς τον κόμβο του Νησελίου. Οι αγρότες οι οποίοι αποφάσισαν να συναντηθούν αρχικά εδώ και σε άλλα σημεία του Δήμου και να μεταφερθούν στο Νησέλι σήμερα το πρωί της Δευτέρας. Στη συνέχεια θα αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν στο κλείσιμο ή όχι των δρόμων. Δηλαδή, η μορφή των κινητοποιήσεων, όπως είπαμε στην αρχή, θα αποφασιστεί με συνεχόμενες και καθημερινές συνελεύσεις. Οπότε, ξεκινάνε από σήμερα, φεύγουν από την κεραμουργία, πηγαίνουν στο Νησέλι, χωρίς να κλείσουν ακόμα τον δρόμο, ενώ θα αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες η μορφή των κινητοποιήσεων στις οποίες θα προχωρήσουν. Στον χώρο της παλιάς κεραμουργίας βρισκόμαστε, είναι πρωινό Δευτέρας 30 Ιανουαρίου. Μαζί μας ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γεωργών του Δήμου Αλεξάνδρειας, ο κύριος Νίκος Καμανάς. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Από σήμερα αποφασίσατε να προχωρήσετε στη μεταφορά των μηχανημάτων τα οποία βρισκόταν στην κεραμουργία. Θα βγούμε στην κεραμουργία, θα ξεκινήσουμε τώρα από την κεραμουργία της Αλεξάνδρειας και θα κατευθυνθούμε προς τον Νησέλι. Εκεί, μετά από κάποια συνέλευση που θα κάνουμε τις επόμενες ημέρες, δεν θα κλείσουμε κάποιους δρόμους, δεν το έχουμε στο πρόγραμμα να κλείσουμε κάποιους δρόμους. Ίσως να μην παιδεύουμε τον κόσμο από τώρα, είναι νωρίς ακόμη για το θέμα να κλείσουμε τους δρόμους, δεν είναι άμεσο να κλείσουμε τους δρόμους, αλλά το έχουμε σε κάποια στιγμή, μήπως χρειαστεί να κλείσουμε τους δρόμους. Θα παραταχτούμε στον Νησέλι, εκεί πέρα σε ένα σημείο έξω στο χωριό κοντά, ας πούμε, και θα παραταχτούμε και από εκεί πέρα θα έχουμε τις επόμενες συνελεύσεις για να δούμε τι θα κάνουμε τις επόμενες μέρες. Κύριε Καμανά, έχει συμμετοχή ή κινητοποίηση αυτή η συμμετοχή μας, η συμμετοχή μας δεν είναι πολύ μεγάλη. Ο κόσμος τώρα αφυπνίζεται. Περιμένουμε και άλλα τρακτέρ από άλλα χωριά που δεν έχουν, ήταν δύσκολο να έρθουν εδώ στην Αλεξάνδρεια. Θα έρθουν κατευθείαν στο Νησέλι. Σήμερα και αύριο και μεθαύριο περιμένουμε και άλλα τρακτέρ στο Νησέλι. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τι μας περιμένει. Το θέμα της φορολογίας, το θέμα του πετρελαίου. Πάρα πολλά θέματα στο οικονομικό μας σχέλος. Πιστεύω ότι δεν έχει καταλάβει η κυβέρνηση τα προβλήματά μας, την άδικη φορολόγηση που θέλει να μας περάσει. Θέλει να μας κάνει το θέμα του ασφαλιστικού, το οποίο να πληρώνουμε κάθε μήνα και πολύ σε αύξηση με σχέση το περσινό. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουν κατά νου τι πάνε να κάνουν. Δεν έχουν σκεφτεί ότι δεν θα υπάρχει άλλη χρονιά για μας. Είμαστε δύσκολα, πιστεύουμε ότι ο κόσμος έχει δίκιο ότι τον τυρανάμε, δεν έχουμε κάποιο άλλο μορφή αγώνας. Δεν θέλουμε να κλείσουμε τους δρόμους, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Δεν θέλουμε να έχουμε τον κόσμο αντιμέτωπο, ας και ο κόσμος πιστεύω ότι γνωρίζει τα προβλήματά μας. Η περιοχή μας και όχι μόνο η αγροτική γνωρίζει τα προβλήματά μας. Περιμένουμε πιο δύσκολες μέρες και πολλοί συνάδελφοί μας δεν το έχουν καταλάβει ακόμα. Εμείς που λίγο μπορούμε να είμαστε και λίγο, επειδή σαν συμβούλιο είμαστε μέσα στα πράγματα, γνωρίζουμε λίγο καλύτερα τα θέματα ίσως. Ίσως πιστεύει ο κόσμος ότι δεν θα γίνουν, ότι δεν θα τα περάσουν τα μέτρα, ότι δεν θα κάνουν. Και γι' αυτό δεν βγήκαν ακόμα οι συναδελφοί μας. Το θετικό σε σχέση με προηγούμενα χρόνια είναι ότι δεν προχωρήσετε στο κλείσιμο του δρόμου. Είναι καλό. Γιατί είχαμε μια αντίδραση από τον κόσμο που έλεγε: Μην ταλαιπωρείτε τον κόσμο, μην ταλαιπωρείτε τους εμπόρους. Το γνωρίζουμε κι εμείς. Οι εμπόροι, κοιτάξτε, δείτε, έτσι κι αλλιώς, αν δεν έχουμε εμείς χρήματα για την περιοχή μας, μιλάω, πιστεύω ότι δεν θα πάνε κι αυτοί καλά. Τους θέλουμε και αυτούς κοντά μας και πιστεύω ότι θα είναι κοντά μας αν χρειαστεί να φωνάξουμε σε κάποιο συλλαλητήριο να βγούμε συμβολικά στον δρόμο. Πιστεύουμε ότι θα τους έχουμε και αυτούς κοντά μας. Όπως ήταν και πέρσι. Η κινητοποίηση σημερινή θα συγκεντρωθούν στο Νησέλι και μηχανήματα και από τους πρώην Δήμους Πλατέως και Μελίκης. Ναι, βεβαίως. Ναι, περιμένουμε. Περιμένουμε τρακτέρ και από εκεί, από συναδέλφους. Και όσοι δεν αφυπνιστήκαν μέχρι σήμερα, πιστεύουμε να βοηθήσουν και να έρθουν στον αγώνα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έναν περίπου χρόνο μετά, οι αγρότες του Δήμου Αλεξάνδρειας επιστρέφουν στο ίδιο σημείο, επιστρέφουν στο Νησέλι. Βέβαια, φέτος δεν επιστρέφουν για να κλείσουν τον δρόμο, όχι ακόμα τουλάχιστον, όπως μας είπε νωρίτερα ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γεωργών του Δήμου Αλεξάνδρειας, ο κ. Καμανάς. Σε πρώτη φάση θα συγκεντρώσουν τα μηχανήματά τους εδώ στο Νησέλι, στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Βλέπετε, ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηχανήματα, τα οποία θα προσθεθούν στα αυτά του Νησελίου, τα οποία υπήρχαν τις προηγούμενες ημέρες εδώ. Ήρθαν τα μηχανήματα από τα Καβάσιλα και από την Αλεξάνδρεια. Αναμένονται από τον πρώην Δήμο Πλατέως, από τον πρώην Δήμο Μελίκης, όπως μας είπε νωρίτερα
ο αντιπρόεδρος, και θα συγκεντρωθούν εδώ στο Νησέλη, χωρίς να κλείσουν ακόμα οι δρόμοι, επαναλαμβάνω, και θα αποφασίσουν στο επόμενο διάστημα την μορφή των κινητοποιήσεων.